Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σταματία. Έχω φτάσει τους γονείς μου, κυρία Μαϊδαρίδη, εδώ και 2 χρόνια. Είχα την μητέρα μου κατάκητη στο σπίτι. Έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο και μετά από 40 μέρες έφυγε και ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς δεν το χόρτασα. Ένιωσα ότι δεν, με πήρε και πάρα πολύ χαμόστο. Αχ, δεν την ακούω καλά, γιατί δεν τον χόρτασε. Να κλείσω τη τηλεόραση, γιατί νιώθω διάφορα. Ναι, και χαμηλώστε λίγο τη τηλεόρασή σας. Την κλείνω. Ωραία. Do it. Τον νιώθω την μπαμπά συνέχεια δίπλα μου. Επειδή παντρεύτηκα, ήμουν μακριά, δεν τον χόρτασε. Και ξαφνικά χτες, ενώ μιλούσα με την αδερφή μου, όχι χτες, έχει 2-3 μέρες, ακριβώς, μιλούσα με την αδερφή μου, ήμουν μόνη μου στο σπίτι. Έλεγα ότι κάνω κάτι, θα βάλω πρόσφορο για τους γονείς μου και κάποιους συγγενείς που έχουμε, που έχουν φύγει από τη ζωή. Αλλά θυμηθήκαμε μια κάτι για τη μητέρα μου και θύμωσε πάρα πολύ για την πρώτη περιφέρεια. Θυμηθήκατε, κυρία Σταματία, συγγνώμη που σας διακόπτω. Κάτι με τη μάνα της. Τι θυμηθήκατε? Μιλούσα με την αδερφή μου στο τηλέφωνο. Ναι. Και ήμουν στο σπίτι μόνη. Και κάνω κάθε Σάββατο πρόσφορο για τους γονείς μου που έχουν φύγει από τη ζωή. Και θυμήθηκα κάτι για τη μητέρα μου και είπα δεν θα την ξαναγράψω το όνομα στο πρόσφορο. Δεν θα την ξαναγράψω το όνομά της. Ναι, σωστά, ναι. Κυρία Μαγνέτη. Πήρες ανάποδες με κάτι δηλαδή. Ναι, θυμήθηκα κάτι που είχε γίνει παλιά. Πες μας λοιπόν. Τι σου έκανε καλέ. Και εκείνη τη στιγμή ακούω ένα βουητό. Δεν δίνω σημασία γιατί το σπίτι ήταν ήσυχο, έλειπε ο σύζυγος και το παιδί. Λέω κάτι γείτονες θα είναι, δεν δίνω σημασία. Κλείνω το τηλέφωνο από την αδερφή μου και έρχεται ο σύζυγος και μου λέει γιατί άνοιξε τον υπερεγερεντήρα, μου λέει και τόσο δυνατά. Είχε τόσο πολύ υγρασία. Δεν το να είχα ανάψει. Τι σας είπε ο σύζυγός σας, κυρία Σταματία, γιατί ανάψατε τον υγραντήρα τόσο δυνατά, αν είχε τόση πολύ υγρασία. Υγραντήρα, αναπτήρα ή αφιγραντήρα. Για την υγρασία. Ναι. Έχετε υγρασία πολύ, έχει ψάρια εκεί. Εγώ δεν είχα πάει ούτε καν στο άλλο δωμάτιο. Okay. Ήταν ανοιχτός ο αφιγραντήρας. Ναι, ήταν ανοιχτός. Νιώθω ότι θέλει να μου στείλει κάποιο μήνυμα ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό και ότι πρέπει να γράφω συνέχεια και να κάνω συνέχεια τα μνημόσυνα και όλα αυτά που κάνουμε σαν χριστιανοί. Δυστυχώς μαζί της. Με τη μάνα της. Για κάτι τώρα που κρατούσε, ναι. Ναι. Ότι γι' αυτό... Τι να σας ρωτήσω, αν είναι καλά εκεί που είναι ο μπαμπάς μου, πρώτα εκεί μετά η μητέρα μου, αν πρέπει να συνεχίσω να τα κάνω όλα αυτά που κάνω. Είναι πολύ... άκου να δεις, κυρία Άννα, πώς τη λένε, κυρία Σταματίνα, αυτό το θέμα που βάζεις είναι εξαιρετικό ερώτημα. Τα μισά έπιασα βέβαια, γιατί έχει ένα βουητό η γραμμή σου. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, είχες αδυναμία στον μπαμπά και όχι τόσο πολύ στη μαμά. Ναι, σωστά. Επειδή φαίνεται εσύ από το τότσο μικρούτσικο ήθελες να είσαι το καλό παιδί, μπας και η μαμά δε είσαι κάποτε να σ' αγαπήσει, όταν πέθανε η μαμά, την άρχισες να μνημόσει, να πρόσφορα, να ευχέλαια, να... γιατί είτε πέθανε το άτομο είτε όχι, εσύ εξακολουθείς να έχεις την έβρωση να θες να είσαι το καλό παιδί. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Απόλυτα. Ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν σηκώνεσαι και λες τον εαυτό σου, εγώ κάνω πρόσφαρα συνέχεια και εσύ τότε μου έκανες αυτό. Και κάτι θυμάσαι, όπως μας λες, που σε θυμώνει με τη μαμά. Ναι, σωστά. Δεν είναι τίποτα από κανένα πνεύμα, δεν είναι τίποτα μεταφυσικό. Είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Το υποσυνείδητο. Το ασυνείδητο σου. It's unconscious. Ασυνείδητο. Το ασυνείδητο σου που σου λέει, έλα Δανίκο μη φοβάσαι. Σταμάτα. Είσαι με τα καλά σου που θα σταματήσεις να θες να είσαι το καλό παιδί. Μ' ακούς? Είναι δική σου αυτή η ανάγκη. Δεν είναι ούτε το πνεύμα της μαμάς, ούτε του μπαμπά, ούτε κανέναν. Εάν δεν χόρτασες τον μπαμπά σου, είναι ενοχές αυτές. Μπαμπά, ήσουν ζωντανός και εγώ
ήμουνα στο Λονδίνο και ήμουνα και στην Ταχίτη. Και παντρεύτηκα και έκανα το σπίτι μου και έφυγα από το σπίτι. Είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι δικές σου guilts, ενοχές αυτές. Κυρία Μάρα, πολύ ωραίο όμως είναι πολύ το θέμα από την κυρία Σταματία. Να της πω και κάτι άλλο της κυρία Σταματίνας. Καταλαβαίνω ότι η μαμά δεν την πήγαινε. Έκλεισε. Α, εδώ είναι. Το πιάσε. Ούτε αυτή θα σε πήγαινε, φαίνεται. Είναι ρεσιπρόκα αυτό. Το ξέρεις. Ωραία. Ναι, ναι, το ξέρω. Ωραία, σταμάτα να έχεις αυτή την έβρωση με το ζόρι, έστω και πνεύμα, να σε θέλει μαμά.